Ο ΕΣΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη έχει κηρύξει 48 ώρε απεργία από την Τετάρτη και συμμετοχή στην Πανελλαδική Απεργία τη ΓΕΣΕ και τη ΑΔΕΔΗ, ενώ ο Σύλλογο Καθηγητών του Πανεπιστημίου Μακεδονία θα πραγματοποιήσει 24 ώρε απεργία και ο ΕΣΕΠ ΤΕΗ, σε Γενική Συνέλευση, αποφάσισε την επαόριστον αποχή από τα διδακτικά του καθήκοντα που σημαίνει διακοπή τη εξεταστική για του φοιτητέ. Επίση, η διοίκηση του ΤΕΗ, στηρίζοντα τι κινητοποίησει του ακαδημαϊκού του προσωπικού, αποφάσισε την αναστολή τη λειτουργία του την Τετάρτη. Οι καθηγητέ υποστήριξαν την ανάγκη για ενότητα τη κινητοποίηση όλων των εργαζομένων στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώ όπω είπαν, είναι ορατό πλέον ο κίνδυνο τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ να υποβαθμιστούν τόσο ώστε να μετατραπούν σε κέντρα κατάρτιση και σεμιναρίων. Οι καθηγητέ επεσήμαναν τον κίνδυνο να κλείσουν τμήματα ή να ματαιωθούν μαθήματα κατά το χειμερινό εξάμεινο, καθώ δεν υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διδασκαλία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ΤΕΗ από του 280 μόνιμου θα απομείνουν φέτο 240, ενώ από του 400 έκτακτου περίπου 100. Σε ό,τι αφορά τα ΑΕΗ, σε πανελλαδικό επίπεδο, εκπρόσωποι του ΕΣΔΕ παπουθού ενέφεραν ότι υπάρχουν 900 και κενά καθηγητών, οι οποίοι, αν και είναι εκλεγμένοι, δεν διορίζονται κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Στο μεταξύ, από τη Δευτέρα πραγματοποιούν επαόριστο κατάληψη στο κτίριο διοίκηση του Αριστοτελείου οι εργολαβικοί του υπάλληλοι, οι οποίοι προχώρησαν το πρωί τη Τρίτη σε αποκλεισμό των δύο λωρίδων κυκλοφορία τη Εγνατία για περίπου μία ώρα. Οι εργολαβικοί υποστηρίζουν ότι βρίσκονται σε ομοιρία, καθώ οι Βρετανικέ αρχέ του ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να διακόψουν όλε τι συμβάσει του, εάν δεν λάβουν την έκτακτη επιχορήγηση που ζητούν από το Υπουργείο Παιδεία.